Διάβασα χθες την εφημερίδα που έλεγε τα λάθη που κάνουμε στο αμπέλι. Και τι έλεγε ακριβώς, Βίκραμ? Δεν τα κατάλαβα όλα. Αλλά έλεγε πως δεν πρέπει να ρίχνουμε πολύ λίπασμα. Θυμάσαι τι κάναμε εμείς πριν ρίξουμε το λίπασμα? Ναι, φώναξε στον Νίκο το Γεωπόνο για να μας πει πως θα ρίξουμε. Επίσης κοιτάξαμε το αμπέλι να έχει όσα κλίματα χρειάζεται και να μην είναι άρρωστα. Αν ρίξουμε πολύ λίπασμα θα το καταστρέψουμε το φυτό. Άσε που κοστίζει και πιο πολύ, πεταμένα λεφτά. Ναι, και θυμάμαι πως διαβάσαμε πολύ καλά τι έλεγε πάνω το φυτοφάρμακο. Σωστά. Διαβάζουμε καλά την ετικέτα. Είναι φάρμακα, Βίκραμ, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αλλιώς θα κάνουμε κακό στην υγεία μας. Κάτι άλλο που έλεγε είναι πως όταν μαζεύουμε τα σταφύλια δεν πρέπει να τα πιέζουμε. Εκτός από αυτό έλεγε για το πόντισμα, ότι πρέπει να γίνεται σωστά, διαφορετικά τα σταφύλια δεν θα βγουν νόστιμα. Σωστά. Είδες τι έπαθε ο Κώστας? Δεν βγήκε το κρασί του καλό πέρσι? Ναι, είχε ένα θέμα με τις δεξαμενές. Έριξε το μούστο στις δεξαμενές και τον άφησε εκεί αρκετό καιρό χωρίς να τον κοιτάζει. Το αποτέλεσμα, το κρασί άρχισε να μυρίζει άσχημα. Πάει το κρασί. Νομίζω η δεξαμενή δεν θα έχει ούτε αέρα μέσα. Η δεξαμενή δεν πρέπει να έχει αέρα μέσα γιατί το κρασί ξυνίζει. Είναι πολλά πράγματα που πρέπει να προσέχει κανείς. Και το σημαντικότερο απ' όλα η καθαριότητα. Σου έχω πει γιατί πρέπει να καθαρίζουμε πολύ καλά και τα εργαλεία και τις δεξαμενές και τα βαρέλια. Ναι, γιατί θα υπάρχουν μικρόβια και θα πάει για πέταμα όλη η δουλειά μας.